Καλησπέρα σας, απόγευμα Τετάρτης εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Και ακούστε τι έχω εγώ για σας. Πολύ λίγη μαγειρική, με πολύ παράδοση σήμερα, αλλά έχω μία υπέροχη παρέα. Έχω την καλύτερη παρέα που μπορούσα να έχω. Έχω την πρόεδρο του συλλόγου Αμαζόνες της Νέας Πέτρας, γυναικείο σύλλογος όπως καταλαβαίνετε, αλλιώς τι Αμαζόνες θα ήτανε. Κυρία Βασιλική Μπασιά, το κυρία λέω να μην το χρησιμοποιώ, περάστε. Να τη συστήσουμε τώρα και από κοντά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, δεν είμαι μόνη και κάνουμε τρομερό συνδυασμό. Εσείς στα φούξια, εγώ στα μαύρα. Πληθυντικοί δεν υπάρχουν εδώ πέρα, να ξέρεις. Έχουμε την Βάσο εδώ πέρα μαζί μας. Βασιλική Βάσο. Τι προτιμάς? Βάσο. Βάσο, ωραία, έχουμε τη Βάσο, πρόεδρο του συλλόγου Αμαζόνες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου άρεσε και πάρα πολύ ο τίτλος, αλλά. Ο λόγος. Αυτό θα μας το πεις εσύ. Ο λόγος που έχει δοθεί αυτός ο τίτλος είναι γιατί μιλάμε για δυναμικές γυναίκες. Γιατί είναι η μέρα της γυναικοκρατίας, γιορτάζουμε στις 8 Γενάρη την μέρα της γυναικοκρατίας και παράλληλα τιμούμε το έθιμο της Μπάμπος. Ουσιαστικά στις 8 Γενάρη γίνεται η αναβίωση του εθίμου. Όπου τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Οι γυναίκες που γέννησαν την προηγούμενη χρονιά προσπαθούν, μάλλον επισκέπτονται την Μπάμπο και προσπαθούν να την τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο, δείχνοντάς τους την αμέριστη ευγνωμοσύνη. Τις προσφέρουν διάφορα δώρα, γενικά τις δίνουν, ας πούμε, παπούτσια ή παντόφλες επειδή τρέχει από σπίτι σε σπίτι γιατί κάνει πάρα πολλές γένες. Στοπ, εγώ διακόπτω τώρα, εγώ πρέπει να κάνω και το στοπ. Για να ρωτήσω λίγο, όταν λέτε μπάμπο ποια είναι, υπάρχει κάποια που έχει χρηστεί μπάμπο στη χρονιά, ας πούμε? Η μπάμπο είναι η γυραιά του χωριού, είναι η μεγαλύτερη γυναίκα σε ηλικία, αυτή που ξεγεννάει τις γυναίκες. Α, η μαμή που λέγαμε παλιά. Η μαμή κατά κάποιο τρόπο. Τώρα προφανώς δεν κάνουμε χρήση της μαμής, αλλά δεν έχει να κάνει. Οπότε μπορεί και για μια πενταετία να είναι ίδια και για μια δεκαετία και 20 ετία, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι, θα μπορούσε. Δεν έχει. Είναι η μεγαλύτερη γυναίκα. Αυτό είναι το τιμόμενο πρόσωπο η Μπάμπο εκείνη τη μέρα. Την επισκεπτόμαστε λοιπόν όλες οι γυναίκες, όσες έχουν γεννήσει. Εκείνη τη μέρα ουσιαστικά κάνουμε ένα δρόμενο. Η Μπάμπο ξεγεννάει την ετοιμόγενη γυναίκα, βγάζει το παιδί, δίνει ευχές. Τις προσφέρουμε εμείς τα δώρα, που είναι, όπως σας είπα και πριν, παπούτσια για να μπορεί να αλλάζει, γιατί τρέχει από σπίτι σε σπίτι η Μπάμπο, ξεγεννάει πολλές γυναίκες. Τις δίνουμε πετσέτα και σαπούνι για να πληθεί μετά και έπειτα καραμέλες για το καλό του χρόνου. Τι κλικάνετε δηλαδή τώρα. Έτσι, ακριβώς. Πόσα χρόνια, είδα στην αφίσα σας που μου έστειλες, είναι 100 χρόνια φέτος είναι αναβίωση. Είναι χρονιά ορόσημο φέτος για το σύλλογό μας, γιατί το έθιμο κλείνει τα 100 χρόνια από τότε που ήρθαν οι πρόγονοί μας από την Παλαιά Θράκη. Το έθιμο αυτό αναβιώνεται κάθε χρόνο. Οι πρόσφυγες το φέρανε από παλιά, είναι το χαρακτηριστικότερο θρακικό έθιμο που τελείται όλα αυτά τα χρόνια και σε περιοχές του Εύρου, σε περιοχές της Μακεδονίας. Α, δεν το κάνουμε μόνο εδώ στις Σέρες, μόνο στη Νέα Πέτρα αυτό, Όχι, δεν είναι μόνο στη Νέα Πέτρα, είναι και σε άλλα χωριά του νομού μας και γενικότερα όπου υπάρχουν θρακιώτες και έχουν αυτό το έθιμο, τελείται κανονικά, αλλά η ημερομηνία του είναι σταθερή στις 8 Ιανουαρίου. Γι' αυτό και στην αφίσα που διάβασα και στα στοιχεία που μου έστειλες είναι ότι είναι η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της θρακικής εστίας. Οπότε είναι ο μαμάς σύλλογος, ας πούμε, είναι... Συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο, γιατί είμαστε όλοι κάτω υπό την αιγίδα του Θρακικού Σωματείου. Μας βοηθάει η Θρακική Εστία από την άποψη ότι όσον αφορά την πρόθεση, αλλά η μεγαλύτερη συμμετοχή και συμβολή είναι από την κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Νέας Ζύχνης, η οποία καλύπτει και το μεγαλύτερο κόστος της εκδήλωσης, γιατί να μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν αρκετό υλικό που πρέπει να καλυφθεί. Εμείς είμαστε ένα μικρό χωριό, είναι λίγες οι εισφορές, οπότε σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια και εδώ έρχεται να συμπληρώσει το κόστος η κοινοφελής επιχείρηση. Σταματάμε εδώ πέρα και πάω στην επόμενη ερώτηση και ρωτάω εγώ και λέω, θέλω να δω ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας ενός πολιτιστικού συλλόγου σε ένα χωριό.
Γιατί το μυαλό μου εμένα μου πάει ότι ήθελαν οι γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 60 ασυζητητή. Και εδώ πέρα βέβαια τα ματάκια μου βλέπουν άλλα. Έχω μία πρόεδρο η οποία της ρίχνω 10 χρόνια για πλάκα. Για πλάκα. Ε, τι τώρα, πλάκα κάνουμε. Και με τις ημερομηνίες γέννησης. Έχω μία αντιπρόεδρο εδώ εκ δεξιών μου που κι αυτή είναι πάρα πολύ μικρή. Μπορεί και παραπάνω, όχι. Μπορεί και παραπάνω από 10 να τις δείχνω φθηνής. Οπότε κάτι δεν μου πάει καλά με αυτά που έχω μάθει. Θα σου πω το παράδοξο φέτος, γιατί νομίζω τώρα έγινε έτσι η μεγάλη αλλαγή. Μέχρι τώρα ο μέσος όρος ηλικιών ήταν εντάξει, αυτός που είναι, που μένουν στα χωριά, συνήθως μένουν πιο μεγάλης ηλικίας. Γυναίκες, εντάξει, σίγουρα υπήρχε συμμετοχή και από νεαρότερες ηλικίες, αλλά φέτος έχει αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά έχω πάρει τη σκητάλη από την κυρία Νασιούλη Ευαγγελία, που 20 χρόνια έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για να κρατηθεί ο σύλλογος σταθερός έτσι και ισχυρός και ενωμένος. Και αποφασίσαμε φέτος έτσι να λίγο να αναζωογονηθεί ο σύλλογος. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από νεαρές ηλικίες. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο νέος κόσμος δεν έχει αφήσει στην άκρη την παράδοση. Ότι παρά το ότι η μόδα έρχεται και παρέρχεται, ο νέος κόσμος στηρίζει την παράδοση, μαθαίνει τα ήθη, τα έθιμα, μαθαίνει ας πούμε τις ρίζες, από πού προερχόμαστε, τηρεί τα έθιμα. Και ορίστε έρχεται να τελειώσει ας πούμε με την αναβίωση του εθίμου που θα κάνουμε στις 8 Ιανουαρίου στη Νέα Πέτρα. Υπέροχο αυτό, μ' ακούσε. Τι θα ζήσω εγώ που δεν το έχω ξαναζήσει, που θα έρθω, γιατί εννοείται ότι θα, όχι απλά θα καλοδεχτώ την πρόσκληση που έχω λάβει και θα είμαι παρούσα για να ζήσω κάτι πρωτόγνωρο, κάτι που δεν έχω ξαναζήσει. 22 χρόνια στις Σέρες, το ακούω, δεν το έχω ζήσει ποτέ. Θα δράξω την ευκαιρία φέτος και θα είμαι δίπλα σας. Και όχι γιατί περίμενα πρόσκληση, αλλά γιατί μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα που ζω μαζί σας με τον νέο κόσμο που θέλει να είναι μέσα στην παράδοση. Πες μου τι θα δούμε. Πες μάλλον στον κόσμο, όχι σε μένα. Πριν πω τι θα δούμε, να σου πω ότι το πιο ελπιδοφόρο είναι ότι μας επισκέπτονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη Θράκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εμείς και εκεί στοχεύουμε ότι να προσελκύσουμε και κόσμο εκτός Θράκης για να μάθουν το έθιμό μας, να μάθουν γενικότερα όλη την νοοτροπία του θρακικού έτσι, περιβάλλοντος, οπότε αυτό μας αρέσει. Όσον αφορά τώρα για το έθιμο, κατά κύριο λόγο έρχονται μόνο γυναίκες, έτσι. Οι άντρες δεν μπορούν να μας πλησιάσουν, γιατί όπως σου είπα και πριν, μιλάμε για την ημέρα της γυναικοκρατίας. Είναι και αυτούς τους κάποιους. Ο κυρίαρχος ρόλος, αυτοί θα μείνουν στα σπίτια τους. Θα μείνουν στα σπίτια, θα ασχοληθούν με τις οικιακές εργασίες, θα φροντίσουν τα παιδιά και η γυναίκα από το πρωί έως και τις πρώτες πρωινές ώρες που θα λάβει μέρος στο γλέντι μας, θα είναι στο σπίτι και θα κάνουν ό,τι κάνει η γυναίκα όλη την υπόλοιπη χρονιά. Και όποιος τολμήσει σε πληροφορώ να πλησιάσει, θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Δηλαδή, γιατί μετά το έθιμο ακολουθούν τα βρεξούδια. Τι είναι αυτό? Τα βρεξούδια, τι κάνουμε? Μόλις τελειώσει η πομπή, μετά αφού, όπως αφού σου είπα, πάμε στην Πάμπο, mm-hmm. της δίνουμε τα δώρα της, παίρνουμε τις ευχές της, ξεγεννάει και την ετοιμόγενη, ακολουθεί η πομπή, όπου την πομπή την κάνουμε, ανεβαίνει στην άμαξα. Εμείς οι ίδιες οι γυναίκες κουβαλάμε την άμαξα για να της δηλώσουμε έτσι την μεγάλη ευγνωμοσύνη που έχουμε προς το πρόσωπό της. Εμείς οι ίδιες και ακολουθούμε την πομπή μέχρι την βρύση. Στη βρύση εκεί πλένουμε τα χέρια της Μπάμπος και από εκεί και πέρα ξεκινάει το γλέντι. Η Μπάμπο εκεί μας δίνει ευχές και από εκεί και πέρα ξεκινάει το γλέντι. Απλά σε περίπτωση που στα παλαιότερα χρόνια, τώρα δεν ισχύει αυτό, αλλά στα παλαιότερα χρόνια, επειδή αυτό ήταν, κρατούσε πάρα πολλές ώρες, οι άντρες πολλές φορές απειβδούσαν και θέλανε να πάνε να πάρουν τις γυναίκες τους με κάποιον τρόπο. Οπότε πλησιάζανε και με δόλια μέσα προσπαθούσαν να τις πάρουν. Σκαλοπιάνανε δηλαδή. Θέλανε να τις βγάλουν από το γλέντι, να γυρίσουν στο σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς με κανάτες με νερό τους κυνηγούσαμε και τους βρέχαμε. Γιατί είπαμε ότι εκείνη η μέρα ήταν αφιερωμένη στη γυναίκα και στο τιμόμενο πρόσωπο που ήταν η
Μπάμπο. Εγώ έχω spoiler εδώ πέρα. Μου λένε ότι τους βάζετε και ποδιά. Ισχύει. Αν... Και μαντιλί. Ναι, 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 ισχύει. Αν θέλει κάποιος να μπει, μπαίνει μόνο εάν βάλει ποδιά και μαντίλι στο κεφάλι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Πολύ μου αρέσει. Αυτό το πράγμα θα το ζήσουμε την Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Η εκδήλωση ξεκινάει γύρω στις 3. Στις 3 το μεσημέρι. Και το γλέντι θα κρατήσει μέχρι δεν ξέρουμε πότε. Το γλέντι να σου πω. Τι περιλαμβάνει, τι θα έχει το γλέντι. Πλαισιώνεται από το μουσικό σχήμα εμπειροτέχνες. Θα έχουμε άφθονο κρασί, πολλά θρακιώτικα εδέσματα για να δοκιμάσει ο κόσμος. Γιατί σου λέω ότι όλο το έθιμο είναι θρακικό, έχει ακόμα από το φαγητό που θα δούμε και σήμερα, από το φαγητό, από το έθιμο που θα κάνουμε, τα βρεξούδια, οι χοροί, όλα προέρχονται από τη Θράκη. Τα φαγητά τα ετοιμάζετε εσείς ή είναι κάπως ας πούμε δοσμένο τύπου catering και μπαίνει στη διαδικασία και θα τα σερβίρει κάποιος. Είναι χρεώσιμο, είναι δωρεάν, τι γίνεται για όλα να ξέρει όλα είναι δωρεάν και όλα είναι από τις γυναίκες του συλλόγου που με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη τα προσφέρουμε στον κόσμο αφιλοκερδώς όσοι έρχονται και μας επισκέπτονται για να τα δοκιμάσουν. Αν κάποιος θέλει να συνδράμει ας πούμε στον σύλλογο εκείνη τη μέρα μπορεί. Σαφώς και μπορεί και χρειαζόμαστε φυσικά και συνδρομές και χορηγίες και έχουμε λάβει και πάρα πολλές μέχρι στιγμής κυρίως από πρόσωπα του χωριού και από νέο κόσμο και από φίλους που είναι στη Νέα Πέτρα. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής και εμείς ακόμα έχουμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε και να αυξήσουμε τα έσοδα του συλλόγου για να έχουμε έναν υγιή σύλλογο και να μπορούμε να προσφέρουμε στα μέλη μας. Από ό,τι ξέρω θα υπάρχει και μία κλήρυση στο τέλος, λέει θα υπάρχει μία λαχιοφόρος αγορά. Ναι, βεβαίως, κάνουμε... Όπου, πουλάμε, πώς θα πάρει ο κόσμος τους λαχνούς πουλάμε, για να ξέρουν τώρα, ναι, γιατί ναι, ναι. Οι φίλοι της εκπομπής είναι πολλοί, ε. Ναι. Πουλάμε τα λαχεία, σίγουρα κερδίζει, κατά κύριο λόγο τα πουλάμε σε δεκάδες, σίγουρα ένα κερδίζει. Οπότε... Η δεκάδα πόσο κοστίζει? Είναι 1 ευρώ το λαχείο. Α, είναι 10 ευρώ, εντάξει, 10 ευρώ. Δεν είναι κάτι υπέροχο. Ναι. Αλλά και είναι για τη στήριξη του συλλόγου. Είναι για τη στήριξη του συλλόγου κατά κύριο λόγο, αλλά και σίγουρα υπάρχει ένα δώρο μέσα. Ωραία. Όταν λέμε παραδοσιακά φαγητά, για να πάμε τώρα και το λόγο που είμαστε εδώ, παραδοσιακά φαγητά της Θράκης, της παλαιάς Θράκης όπως το είπες πριν και μου άρεσε πάρα πολύ. Τι παραδοσιακά, εκτός από το χοιρινό με το λάχανο που θα παρουσιάσουμε εδώ πέρα, μαζί, όπου η ιδιαιτερότητα αυτή έχει να κάνει με το τουρσί. Εκτός από τουρσιά, ψητά, έτσι πιο... θέλω να μου πεις ένα γλυκό παραδοσιακό για να το εντάξω στην επόμενη εβδομάδα. Ναι, 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 πολύ ωραία ευκαιρία. Το ορτό σαραγλί έχουμε σαν γλυκό. Ποιο? Ορτό σαραγλί. Ναι, ωραία. Μάλλον θα πρέπει να μου κάνει μπάμπο εμένα ιδιαίτερα. Θα έρθει είναι αυτό το στριφτό που μπαίνει όρθιο μετά. Ναι, θα έρθει ναι. Σε εκείνη τη μέρα, θα το προσφέρουμε στον κόσμο πάλι ο φιλοκερδός και θα το δοκιμάσεις. Και σαραλή θα φάω. Έτσι. Μέχρι στιγμής θα πάμε πάρα πολύ καλά. Απλά, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, θέλεις να μιλήσουμε για το κομμάτι του συλλόγου, να πούμε κάτι άλλο ή να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε μαγειρεύοντας. Κοίταξε, το μόνο που θέλω να σου πω ωραία. Είναι ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ οι γυναίκες, μας έδωσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για να προχωρήσουμε και να το εξελίξουμε, να εξελίξουμε όσο μπορούμε το Σύλλογο και να ευχαριστήσουμε και τον Δήμο Νέας Ζύχνης που μας στηρίζει σε αυτή μας την προσπάθεια. Ωραία. Και φυσικά και τη Θρακική Εστία που μας έχει δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Μην τους χαιρετάς όλους τώρα, στο τέλος της εκπομπής σου. Τους πάμε σε διαφημίσεις, γυρίζουμε να μαγειρέψουμε και να ξαναπούμε για το σύλλογο. Πάμε! Αλλάξαμε θέσεις, εγώ ήρθα στη φυσική μου τη μεριά. Βάσο, δεν σε παρακονίζω, απλά είναι η ώρα να κάνω εγώ τη μαγειρική μου. Σε αυτό το σημείο θέλω, πριν δούμε τη συνταγή, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Σκερλετίδου, την κυρία Πόπη Σκερλετίδου, που κοπίασε σήμερα, κοπίασε σε εισαγωγικά. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου εξήγησε την λογική αυτής της συνταγής, μου εξήγησε γιατί χρησιμοποιούμε ξινό λάχανο. Μου το είπε και πώς το λένε, αλλά εγώ μόνο το αρνί θυμάμαι, αλλά δεν είναι αρνί. Κάπως μου το είπε, δικό μου το λάθος. Κυρία Πόπη, μη με μαλώσετε. Χοιρινό,
με ξινό λάχανο, χοιρινό με λάχανο τουρσί. Χοιρινό που εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο από το να πάω στον Ζορμπά και να πάρω εξαιρετική ποιότητα σπάλα, γιατί αυτό είναι το σημείο που μου τόνισε ότι πρέπει να έχει κοκαλάκι και πρέπει να είναι ψαχνουδάκι και ωραίο για να το μαγειρέψουμε. Έχω πάρει και τα υπόλοιπα υλικά, όπως είναι το λάχανο, το τουρσί που πήραμε από τα ελληνικά μάρκετ, το οποίο είναι πεντανόστιμο, έχω να σας πω, και στο φαΐ και στο ομό. Τα λεμόνια μας και τις πιπερίτσες, τις καυτερές από τον Χρυσό Κήπο στην Εθνική Αντίσταση. Και είμαι έτοιμη να μαγειρέψω. Βάσο, εσύ μαγειρεύεις χοιρινό με ξινό λάχανο? Εγώ το έμαθα από την πεθερά μου, αυτό δηλαδή τη συνταγή που σου έχει δώσει, και έτσι πλέον έχω αρχίσει και εγώ να μαγειρεύω. Μάρε, γενικά μαγειρεύεις? Γενικά ναι, βέβαια. Αλήμον. Αυτό μ' αρέσει. Είπαμε, που... είμαστε Αμαζόνες, γυναικοκρατούμε, αλλά εντάξει. Μια φορά το χρόνο γυναικοκρατούμε. Μια φορά το χρόνο. Τις υπόλοιπες μέρες πρέπει να είμαστε πιστεύω. Θα σας μαγειρέψουν δηλαδή οι άντρες σας την Κυριακή? Βεβαίως. Βεβαίως. Το βράδυ μόλις γυρίσουμε και αφού θα έχουμε πιει, θα έχουμε φάει, θα πάμε να μας κεράσουν τον γλυκό οι άντρες μας. Αχα, πολύ ωραία. Ορθό σαραγλί είπες, ε? Ορτό σαραγλί. Ορτό σαραγλί. Α, δεν είναι ορθό, είναι ορτό. Ορτό. Τέλεια. Πάμε να δούμε τη συνταγή, να γυρίσουμε εδώ να κάνουμε λίγο δράση. Εδώ είμαστε. Πάμε, είπαν τα παιδιά, πάμε και είπα εγώ λάχανα να φάμε. Είναι πολύ μεγάλη διαδεδομένη η έκφραση. Ναι, 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 χαιρετίστε, πάτε εκεί πέρα να χαιρετήσουμε. Έχουμε και άλλη καλεσμένη από εδώ που δεν θέλει να βγει, ντρέπεται. Να το κορίτσι μας. Γεια σου, Ελπίδα. Την άλλη φορά θα έρθεις και εσύ εδώ να μαγειρέψουμε παρέα. Έτσι. Έχει μείνει η Ελπίδα, έχει, τώρα κοκκίνησε κιόλας. Είναι με φυσικό ρούζ η Ελπίδα, έχει πάρει τη θέση της κυρίας Νάβαλη εκεί πέρα. Να ξέρεις, του δημοσιογραφικού είσαι. Γυρίσαμε εδώ, ακούστε τώρα. Έχω πάρει σαφέστατες οδηγίες, μία προς μία. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και την βάζουμε να κάψει. Ρίχνουμε το λάδι. Εσύ εδώ, πρόεδρε, θέλω να ξέρω αν τα κάνω σωστά, να μου πεις... Θα σε βαθμολογήσω μετά. Να με βαθμολογήσεις, γευστικά θα με βαθμολογήσεις, θες, δεν θες, γιατί θα φάστε τι έχω φτιάξει. Πώς. Παίρνουμε τώρα το κρεατάκι. Και βάζουμε τα κομματάκια μέσα στην κατσαρόλα, γιατί θέλουμε να το σοτάρουμε και από τις δύο μεριές να σοταριστεί καλά-καλά. Εδώ σε αυτό το σημείο θα πω ότι αν αποφασίσετε και θέλετε να βάλετε καυτερή πιπεριά,
θα τη βάλετε τώρα, γιατί την καυτερή πιπερίτσα που έχουμε εδώ θα την βάλουμε, θα τη γυαλίσουμε, ωραία, και θα το αφαιρέσουμε. Γιατί λέμε μικρές πιπερίτσες, εγώ θα βάλω μία, η οποία ο μικρή δεν τη λες. Ωραία, θα βάλουμε την πιπεριά μέσα, εδώ. Θα την γυαλίσουμε, να βγάλει την αψάδα της και το αρώμα της και θα σοτάρουμε το κρέας καλά, είπαμε, από όλες τις μεριές. Σπάλα έχουμε πάρει χοιρινή, να έχει το κοκαλάκι και να δώσει μυρουδιά και γεύση. Είναι φαγητό το οποίο είναι καυτερό, Βάσο. Καυτερό δεν είναι, αλλά είναι, όχι, ελαφρώς, βγάζει πιο πολύ, είναι ξινό, επειδή είναι το τουρσί, προσθέτουμε και το ξινό, οπότε πιο πολύ έτσι έρχεται μία στιφάδα. Ξινό. Έχουμε μαγειρέψει, δοκίμασα πριν, πρωτόγνωρο για μένα, είπα δεν είχα ξαναδεί, γι' αυτό και ήθελα να το δοκιμάσω, δεν είχα ξαναδεί τη γεύση που έχει το λάχανο το τουρσί στο μαγείρεμα. Κάνω χοιρινό με λάχανο, αλλά κάνω με το γλυκό, το λάχανο από τον μανάβι που λέμε. Να σου πω ότι το μυστικό για κάθε νοικοκυρά σε αυτό το φαγητό είναι το κόκκινο πιπέρι. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να λείπει σε καμία περίπτωση από το φαγητό. Είναι, ναι, το πιο σημαντικό που δίνει έτσι την καθοριστική γεύση στο... Ωραία. Κόκκινο πιπέρι θέλει, ας πούμε, δεν θυμάμαι, θέλει στο τσιγάρισμα, θέλει μετά, πότε το βάζουμε? Μόλις βάλεις το παλτέ και το τσιγαρίζεις και ρίξεις το λάχνο. Α, μαζί και το τέτοιο, μπράβο, έχεις δίκιο. Εγώ τώρα, δείτε, η πιπερίτσα μου πήρε, σοταρίστηκε. Έχει αρχίσει, κοκκινίζει, οπότε θα την αφαιρέσω για να μην βγάλει όλη την κάψα της και γίνει το φαγητό μας πολύ καυτερό, γιατί προφανώς είναι το φαγητό της Κυριακής, της γιορτής, των Χριστουγέννων, οπότε πρέπει να φάνε και τα παιδιά μας. Έτσι, το φαγητό αυτό, πέραν το ότι είναι καθαρά παραδοσιακό θρακιώτικο γεύμα, σκέψου ότι αυτό το φαγητό είναι συνδυασμένο άρρηκτα και με την γιορτή των Χριστουγέννων. Κατά κύριο λόγο, οι νοικοκυρές το μαγειρεύανε τα Χριστούγεννα. Αχα. Βάζω και τον πελτέ πλέον. Έχουμε σοτάρει το κρέας καλά από όλες τις μεριές. Έχουμε βάλει τώρα τον πελτέ, όπου σοτάρουμε τον πελτέ και το πελτέ τον σοτάρουμε εδώ πέρα για να φύγει η ξυνήλα που έχει η ντομάτα. Και έρχομαι τώρα εδώ και παίρνω κόκκινο πιπέρι. Εδώ θα πω ότι έχω βάλει εγώ τη δική μου χαρτομενιά και θα βάλω κόκκινο πιπέρι καπνιστό. Ωραία, που παίρνω από το μπουφίδι, γιατί θεωρώ ότι έχει χαρακτηριστική γεύση και το θέλουμε. Και παίρνω τώρα εδώ το ξινό το λάχανο, το οποίο το έχουμε στραγγίσει πάρα πολύ καλά. Τουρσί, αυτό. Και ξινό το λένε το λάχανο αυτό. Θανάση, με μάλλον ο Θανάσης. Είμαι ευαίσθητο παιδί εγώ και πληγώνομαι. Βάζω τώρα εδώ και το λάχανο, σοτάρω, ανακατεύω, ρίχνω το νερό μου και αφήνω το κρέας μου να βράσει για μία ώρα και 20 λεπτά περίπου. Δηλαδή θέλει μία ώρα και 20 λεπτά για να γίνει, για να βράσει το κρέας. Ωραία. Εγώ θα σας πω ότι γράφω αλάτι και πιπέρι συντέχει. Πιπέρι θα βάλουμε. Το αλάτι θα έλεγα να μαγειρέψετε και μετά να δοκιμάσετε, γιατί το τουρσί είναι αλμυρούτσικο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Βάζω το πιπέρι και ξέχασα, Βάσο μου, να βάλω το λεμόνι. Το λεμόνι, έτσι. Να βάλω το λεμόνι, γιατί μου το τόνισαν. Είναι σημαντικό το λεμόνι. Όπως τι άλλο είναι σημαντικό για αυτή την ημέρα? Για πες μας καμιά πληροφορία ακόμα, γιατί αυτό ήταν το φαγητό, μαγειρέψαμε. Το σημαντικό για αυτή την ημέρα, είπαμε, είναι οι άντρες να απομακρυνθούν, να τιμήσουμε την Μπάμπο, να κάνουμε το δρόμενο, να θυμηθούμε από πού προερχόμαστε και ποιες είναι οι ρίζες μας. Γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι φέτος συμπληρώνουμε τα 100 χρόνια από τον ξεριζωμό των προγόνων μας, από την Θράκη, από την Ανατολική Θράκη. Συμπληρώνουμε λοιπόν τα 100 χρόνια, θα είμαστε στη Νέα Πέτρα να το γιορτάσουμε, να αναβιώσουμε το έθιμό μας.
και φυσικά να γλεντήσουμε και να δοκιμάσουμε όλα τα θρακιώτικα εδέσματα υπό τη συνοδεία θρακικών τραγουδιών. Να σου πω ότι θα μας πλαισιώνουν οι σύλλογοι με τα χορευτικά της Τραγικής Εστίας, ο Σύλλογος Γυναικών του Πεθελινού, ο Σύλλογος Γυναικών του Γαζόρου, Άρτεμις η Γαζορίτης, ο Σύλλογος του Δραβίσκου, Ιδράβισκος, Ολογραφικός Σύλλογος της Νέας Ζύχνης και φυσικά όλες οι γυναίκες από τα γύρω χωριά που κάθε χρόνο μας επισκέπτονται και στηρίζουν έτσι έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο όλη την προσπάθειά μας. Εξαίρετα. Βάσο, εσύ το κομμάτι το έχεις από εκεί, οπότε θα μου καπακόψεις το φαγητό. Βεβαίως. Γιατί θα το κλείσουμε να μην να βράζει έτσι σιγά σιγά, το έχω κλείνουμε. Και αν θέλεις θα μου φέρεις λίγο και την κατσαρόλα με το μαγειρεμένο ώστε να σερβίρουμε. Θέλω λοιπόν όλες εσείς με όχημα ή χωρίς την Κυριακή να κανονίσατε παρέες για να πάτε όλες στη Νέα Πέτρα. Να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να τιμήσετε τη γυναικοκρατία, να τιμήσετε νέες γυναίκες, νέες κοπέλες που κάνουν πραγματικό αγώνα για να κρατηθεί ψηλά η παράδοση και εμένα αυτό είναι κάτι που με συγκλονίζει. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Θα είμαστε μαζί, θα μου κάνετε παρέα γιατί εγώ δεν έχω πολύ κόσμο τώρα στη Νέα Πέτρα για να καθίσω. Θα είμαι μαζί σας και μικρές και μεγάλες, όλες. Θα έρθετε να με βρείτε εκεί πέρα, θα πιούμε και καφέ και κρασί και ποτό και θα χορέψουμε, μάθετε και τους χορούς σας. Όλα θα είμαι στη διάθεσή σας για να περάσουμε υπέροχα. Βάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ πριν σερβίρω και αρχίζω να μου γκρίζω. Στις 8 Ιανουαρίου λοιπόν, στις 3 η ώρα, περιμένουμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί και να περάσουμε καλά, να δείτε από κοντά όλα αυτά που κάνουμε. Εξαίρετα. Και δείτε τι κάναμε τώρα. Με, ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό, με οδηγίες της κυρίας Κερλετίδου, έχω κάνει ένα από τα πιο ωραία χοιρινά που έχω κάνει στη ζωή μου. Τις έχω ακούσει όλες μία προς μία, τις εντολές της και τις οδηγίες της και πραγματικά νιώθω περήφανη. Δέσαμε σάλτσα, κάναμε τα πάντα όλα και έχουμε γραμμή. Καλησπέρα σας. Γεια σας, Κερασία, Κερασούλα μου. Γεια σας. Αχ, όταν με λέτε έτσι τρελαίνουμε. Η ακροάτρια από το Βόρειο Εύρο, κυρία Ελευθερία. Γεια σου, κυρία Ελευθερία από το Βόρειο Εύρο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης με υγεία όλος ο κόσμος. Βλέπω που κάνατε το τροσιό το λάχανο με το χοιρινό. Ναι. Και εμείς το φτιάχνουμε. Πώς το βλέπεις, το έκανα καλό? Το έκανες, αλλά η τροσιό ήταν πολύ ωραία. Εμείς το αχνίζουμε κάμποση ώρα. Και μετά βάζουμε το νερό, βάζουμε και το... Πολλές το κάνουν άσπρο, δεν το βάζα μέσα. Σίγουρα. Πρόσεξε τώρα, ο τηλεπτικός χρόνος δεν είναι τόσο πολύς για να το τσιγαρίσω πολλή ώρα. Εννοείται θα το αχνίσουμε. Ναι, ναι. Τώρα γιατί ο χρόνος είναι λίγος εκεί σε εσάς. Έτσι. Έβαζα μερική και λίγο ριζάκι μέσα. Α, και ρύζι. Και γίνονταν πάρα πολύ ωραία. Το έφτιαχνα γιουβέ. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να το συμπληρώσω κι εγώ. Ναι, ναι. Στο τέλος, για να ρουφήξει τα νερά, προσθέτουμε λίγο ριζάκι. Κυρία Ελευθερία, και εσύ θρακιώτησα να υποθέσω, ε. Φυσικά θρακιώτησα. Εσείς εκεί στην Τράκη έχετε τέτοιο έτοιμο? Κάνετε γυναικοκρατία, κάνετε την μπάμπο. Κανονικά. Έφτιαχναμε και κοτόπουλο εντόπιο με τροσιό. Αχα, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ελευθερία, σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μπορέσετε να έρθετε και εσείς εδώ πέρα στη Νέα Πέτρα την Κυριακή να δείτε τις υπέρυσες εκδηλώσεις μας. Βλέπω, παρακολουθώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ελευθερία. Βόρειος Εύρος. Έγινε. Άντε, γεια σας, να είστε καλά. Φιλιά. Είδες, μας διορθώσανε, εμένα με διόρθωσαν με τέτοιο και τάκ μας ήρθε και το ρύζι. Ναι, ήταν η τελευταία προστίκη, την οποία και εγώ τώρα την ξέχασα. Βάζουμε λίγο ριζάκι στο τέλος για να ρουφήξει τα νερά και να μείνει έτσι πιο σταθερό το φαγητό. Πιο σταθερό το φαγητό, πολύ μ' αρέσει. Καλησπέρα σας! Καλησπέρα. Ναι, ποια κυρία μιλάω? Είμαι η Ανθούλα Ευσαθοπούλη, πρόεδρος από τη Θρακική Εστία. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Σας βλέπω και να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω την Κυριακή να έρθουν όλοι στη Νέα Πέτρα. Σαν Θρακική Εστία φυσικά νομούσερο.
Στηρίζουμε την εκδήλωση αυτή, γιατί συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από την αναβίωση που κάνουν στη Νέα Πέτρα. Φυσικά στον νομό Σαρών αναβιώνεται και σε άλλα χωριά. Ξεκίνησε στη Νέα Πέτρα, που είναι από την Πέτρα και Σκόπελο της Ανατολικής Θράκης. Μετά στη Μονοκλησιά Σερών, με μεγάλη επιτυχία, που είναι και εκεί ένα μέρος, σχεδόν το μισό χωριό είναι, κατάγεται από την Πέτρα της Ανατολικής Θράκης, και αργότερα στην, από ό,τι θυμάμαι, στην Κάτω Καμήλα, Λιβαδιά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν φέτος για τα 100 χρόνια η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της Θρακικής Εστίας, και επειδή ξεχάστηκε να υποθεί και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματιών. Όχι, τα είπαμε και τα δύο νομίζω, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα και, τονίσαμε. Γιατί είναι μέλη της Ομοσπονδίας ο Σύλλογος των Αμαζόνων. Να συγχαρώ και πάλι και να τους ευχηθώ καλή δύναμη το νέο ΔΣ του Συλλόγου της Νέας Πέτρας. Νέα άτομα, αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είναι γιατί σημαντικό. Νέα άτομα λέμε, αυτός φυσικά είναι και ο σκοπός και ο στόχος όλων μας, να διατηρούμε και να διαδίδουμε την παράδοση στα νέα άτομα, ούτως ώστε να μεταλαμπαθευτεί οτιδήποτε υπάρχει στην παράδοσή μας στις απότερες γενιές. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και είπατε. Περιμένουμε όλους στη Νέα Πέτρα την Κυριακή για να γλεντήσουν ιδιαίτερα οι γυναίκες και μακριά, όπως είπαμε, οι άνδρες. Και από ό,τι άκουσα, θα συμμετέχετε εσείς και πρώτη φορά θα δείτε αυτό το έθιμο. Ναι, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν είναι η πρώτη φορά και με ξεσηκώνει το ότι μίλησα και ήρθα σε επαφή με πολύ μικρά κορίτσια, με πολύ νέα κορίτσια και με ενθουσίασε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Όπως θέλω να σας πω το εξής. Έχω προσπαθήσει, έχω επικοινωνήσει με κάποια άτομα της Θρακικής Εστίας και τώρα αδράχτω την ευκαιρία και σας προσκαλώ όποτε σας βολεύει να έρθετε να μαγειρέψουμε εδώ δικά σας παραδοσιακά φαγητά. Η κουζίνα φυσικά μου είναι ανοιχτή και θα ήταν μεγάλη μου τιμή. Ήδη κάθε φορά όταν γίνεται, έχουμε κάνει και κάποιες εκπομπές και κάποιες. Όχι σε μένα. Και στην Πλατεία Ελευθερίας με θρακιώτικα εδέσματα με την Λεύκη Αρχιμακήρων. Είχε γίνει και φυσικά στη ΣΕΡΑ Expo και συνεχώς γίνονται παρουσιάσεις των θρακιώτικων φαγητών. Πολύ ευχαρίστως. Και να σημειώσετε και να δοκιμάσετε, όπως είπε και η Βάσο, το ορτό σαραγλί. Το ορτό σαραγλί, γιατί ξέρετε γιατί λέγεται έτσι? Όχι, δεν το γνωρίζω, ούτε αυτό ορτός το γνωρίζω. Ορτό σημαίνει όρθιο. Αυτό το κατάλαβα, αλλά ναι, είναι ναι, γιατί ορτό είναι σημαίνει όρθιο. Είναι, τυλίγεται σε μία βέργα με αρκετά φύλλα και τα λοιπά, με καρύδια και κανέλα και τα λοιπά, και κόβεται και μπαίνει και ψήνεται όρθιο. Α, ψήνεται. Αλλά είναι και το όρθιο, κάνουν δεν τέλεια στη Νέα Πέτρα. Κατάλαβα. Το κάνουν τέλεια στη Νέα Πέτρα, κάποιες κυρίες εκεί, πραγματικά τους βγάζω το καπέλο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, και πάλι να μην σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, καλή χρονιά, υγεία, καλή χρονιά, θα χαρώ με υγεία, να σας δω και από κοντά. Καλό σας απόγευμα. Και όπως λέμε και εμείς οι Θρακιώτες, γεροσύνη, καλοσύνη και καλά μπερεκέτια. Ευχαριστούμε πολύ, γεροσύνη, καλοσύνη και καλά μπερεκέτια. Έτσι. Υπέροχο. Να σου πω ότι η κυρία Σταθοπούλου έχει καταγωγή από τη Νέα Πέτρα, οπότε γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Εξαίρετα. Τα σχετικά της και για το έθιμο και γενικότερα για, όλα, για όλη την παράδοση. Τέλεια. Βάσο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ σήμερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για το μπάξιμο που μου έχεις κάνει σε αυτή την εκδήλωση, στην κουζίνα, την δική σας την παραδοσιακή. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά θα είμαι εκεί για να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε και να περάσουμε καλά. Με τιμάει η παρουσία σου εδώ, με τιμάει ο ζήλος που δείχνεις και μου δίνει ελπίδες ότι η νέα γενιά είναι εδώ για να συνεχίσει την παράδοση. Και είναι πολύ σημαντικό, και όχι ότι εγώ είμαι μεγάλη, αλλά σίγουρα είμαι μεγαλύτερη από εσάς. Είσαι καλοδεχούμενη, είναι καλοδεχούμενος όλος ο κόσμος. Τους περιμένουμε στις 8 Γενάρη, στις 3 η ώρα, στη Νέα Πέτρα. Να περάσουμε όμορφα και να τα δείτε όλα από κοντά, το έθιμο, και να γλεντήσουμε φυσικά. Εξαίρετα. Εγώ σας χαιρετώ. Άλλο ένα απόγευμα, το τι μαγειρεύετε έφτασε στο τέλος του. Λίγο από παράδοση σήμερα, λίγο καλή παρέα, λίγο τα τηλεφωνήματά σας. Με αυτά και με αυτά 5 πήγε η ώρα, οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Σας στέλνω προσιλωμένους όλους εδώ, γιατί θα κάνουμε ένα εξαίρετο φαγητό και ένα ακόμα πιο εξαίρετο γλυκό για τα φώτα.
θα πούμε και πέντε πραγματάκια, θα πούμε και τα χαζούλια μας και θα περάσουμε υπέροχα. Καλό σας απόγευμα!